Έδωσε στην κατηγορία νομίζω αφιλήτρια της χρονιάς. Έχουμε αποκλειστικό βιντεάκι. Έβγαλε ένα παράπονο. Η Σπυροπουλού. Ναι, η Κωνσταντίνα. Γιατί? Όταν έδινε το βραβείο, το σουλόδεσε. Θα το δίνω εγώ το φάκελο που το δώσω ανοιγμένο. Μου είπαν να μην δυσκολευτώ. Μάλλον δεν βλέπω σε βάρο. Λοιπόν, όταν έλαβα το τηλεφώνημα να βρίσκομαι σε αυτή τη σημερινή βραδιά εδώ μαζί σας, σε αυτή την τόσο ξεχωριστή εκδήλωση, γιατί τόσο σημαντική για όλες τις γυναίκες. Παραξενεύτηκα λιγάκι, όχι για την κατηγορία την οποία με διάλεξαν να απονείμω αυτό το βραβείο, αλλά γιατί δεν ήμουν στις υποψηφιότητες. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα βραβεύουμε την αθλήτρια της χρονιάς. Έκανε χιούμορ με τις δραστηριότητες του Survivor. Λόγω Survivor εννοούσε ότι έπρεπε να με βάλετε τόσο καιρό. Ήμουνα δύο μήνες μέσα, έσπασα τα πόδια μου. Ας πούμε, έπρεπε να μπω κι εγώ μέσα σε αυτή τη χρονιά. Αναγκιάσουνε. Η κατηγορία ήταν αθλήτρια της χρονιάς. Ναι. Ωραίο, έξυπνο. Και λέει, δεν με πήρατε να πω μέσα υποψήφια, με πήρατε να την παρουσιάσω. Θα είναι υποψήφια στην Ελλάδα, στα ελληνικά βραβεία. Έχω ακούσει. Η υποψήφια είναι Κύπρια, σωστά. Ναι, παιδιά. Γι' αυτό λέω. Ναι. Στην Ελλάδα θα είναι υποψήφια αθλήτρια της χρονιάς. Εντάξει, ωραίο, έξυπνο. Είναι λίγο χαριτωμένο να βάλουμε τη Σπυροπούλου αθλήτρια της χρονιάς. Έχω ένα αποκλειστικό να σας το πω. Για πες. Αποκλειστικά μας λοιπόν, πούμε σήμερα. Ανεπιβεβαίωτες ακόμα πληροφορίες, αλλά αφού τις έχω τις πληροφορίες, εγώ θα το πω. Λοιπόν, ανεπιβεβαίωτες ακόμα πληροφορίες κάνουν λόγο για συνεργασία της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου με έναν πολύ πολύ σημαντικό άνθρωπο σε ό,τι αφορά τις δημόσιες σχέσεις και το image making στην Ελλάδα. Και αναφέρομαι στον Κωνσταντίνο Καθήρη. Αλήθεια. Ο Κωνσταντίνος Καθήρης, για τους ανθρώπους που ίσως δεν τον γνωρίζουν, είναι ο άνθρωπος που ήταν δίπλα στον Σάκη Ρουβά τόσα χρόνια και μαζί καταφέραν να κάνουν πολλά πράγματα. Δηλαδή εντός και εκτός Ελλάδας. Εξαιρετικός. Ναι, γιατί είναι ένας άνθρωπος. Φυσικά. Είναι ένας ικανότατος άνθρωπος με πολύ σημαντικές γνωριμίες, ο οποίος έχει καταφέρει και έχει κάνει πολλά. Λοιπόν, κάνει εντύπωση. Ανεπιβεβαίωτες πάντως ακόμα πληροφορίες κάνουν λόγο για συνεργασία της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου και του Κωνσταντίνου Καθήρη σε ό,τι αφορά την προβολή και την εικόνα. Κοίταξε, της. Κάνει ένα restart όμως η Σπυροπούλου. Ναι, τώρα, κάνει. Είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Δηλαδή, είναι μια εποχή. Εντάξει, είναι μικρό κορίτσι σε ηλικία. Πριν, όταν έκανε τις εκπομπές, όταν ακουγόντουσαν διάφορα κτλ. Και μετά το Survivor, νομίζω, ξεκινάει μια άλλη εποχή για την Κωνσταντίνα. Έχει αλλάξει και η ίδια είναι διαφορετική. Να απαντήσω κάτι σε αυτό που είπε. Ναι. Στο πλαίσιο αυτό που είπε, χθες μου έκανε τρομερή εντύπωση. Στα ποσταρίσματα που έκανε από την Κύπρο, από τα Madame Figaro έγραψε: μπορεί να βραβεύσαμε γυναίκες χρονιάς, αλλά δεν θέλω να ξεχνάτε ότι οι ηρωίδες οι πραγματικές της όλες εσείς που δίνετε το καθημερινό αγώνα. Αυτό δεν ξέρω αν παλιά θα το έγραφε η Κωνσταντίνα. Εμένα αυτό μου κάνει πάρα πολύ έξυπνο σχόλιο. Μπράβο. Σε αυτή τη νέα της εποχή. Άρα δηλαδή, λες ότι μπορεί να είναι, ας πούμε, να ξεκινήσει ήδη αυτή η συνεργασία. Α, αν εφηδείται στον Κωνσταντίνο. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Πάντως το μήνυμα ήταν μήνυμα. Ναι. Κωνσταντίνα, για ποιο λόγο χρειάζεται μάνατζερ? Άκου, συνήθως οι άνθρωποι. Θα σου πω. Εάν θέλεις να προσέξεις πολύ, 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 πολύ την εικόνα σου, μπορείς να προσλάβεις έναν άνθρωπο. Αν οποίος υποτίθεται ότι είναι ένας άνθρωπος της τηλεόρασης. Ναι. Οι άνθρωποι της τηλεόρασης έχουν μάνατζερ. Βέβαια και έχουν μάνατζερ. Ποιοι? Της τηλεόρασης θα έλεγα όχι. Της τηλεόρασης έχουν μάνατζερ. Μάνατζερ έχουν οι τραγουδιστές, έχουν οι ηθοποιοί. Καλά, η λέξη μάνατζερ δεν υφίσταται αν θες τώρα να το πάμε έτσι. Ναι, το λέω μάνατζερ απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Οι άνθρωποι της τηλεόρασης έχουν από πίσω τους μάνατζερ. Της τηλεόρασης όχι. Γιατί η Δούκισσα δεν έχει τον Καθήρη, παιδιά. Ένα διάστημα έχει συνεργαστεί. Και η Δούκισσα με τον Κωνσταντίνο Καθήρη. Κυρίως όμως καθορούσε τις εμπορικές της συνεργασίες. Ναι, μπορεί να είναι. Η Δούκισσα έκανε τα εμπορικά. Μπορεί και η Κωνσταντίνα να κάνει τα εμπορικά. Με την έννοια manager-manager. Ναι. Εκτός κι αν υπάρχει έτσι μια ανάγκη σε ένα περισσότερη, μεγαλύτερη, σε ένα συμβουλευτικό επίπεδο. Ναι. Γιατί λέει, εντάξει, μπορεί κάποια πράγματα να μην τα χειρίστηκα εκ του αποτελέσματος τότε σωστά και αν τα χειριζόμουν διαφορετικά να ήταν και αλλιώς. Και τώρα να θέλει και μία κάποιες συμβουλές, ξέρω εγώ. Έξυπνη κίνηση είναι αυτή, αν το έκανε με αυτό το σκεπτικό. Λέει, το manager μπορεί να μην είναι αυτό το τόσο αυστηρό, αλλά να είναι σε ένα συμβουλευτικό επίπεδο και από εκεί και πέρα κάποιες εμπορικές συμφωνίες, αντί να τις κλείνει η ίδια, σωστό, να σωστό, σωστό. Τις